κοινωνία, η αίσθηση του κοινωνικού μέτρου που πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις ανδρών και γυναικών χάνεται είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε λόγω κάποιων παροχημένων στερεότυπων, είτε ακόμα και λόγω κοινωνικού πλαισίου που παρά τις τροποποιήσεις και την προοδευτική του εξέλιξη της καθιστής δευτές δεκαετίας παραμένει ενιωτερικό και δύσκατο με αποτέλεσμα οι γυναίκες στην Ελλάδα να μην έχουν καταφέρει ακόμα να εδραιώσουν δικαιώματα και να παρακάμψουν δυσκολίες που σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου έχουν ξεπεραστεί με την πολλά χρόνια. Η προσφορά της γυναίκας στο ανθρώπινο κέντρο, στους φορέας της ίδιας ζωής και δομικό στοιχείο της ύπαρξής μας ως βιολογικό είδος είναι ανυπολόγιστη και κεντρική. Όμως η μητρότητα δεν σταματά στην γέννηση ενός νέου ανθρώπου. Αποτελεί τη βάση εξέλιξης της ίδιας κοινωνίας και των δομών της. Η γυναίκα είναι ο σημαντικός σύμβολος της οικογένειας με το κοινωνικό σύνολο. Η κορυφαία προσφορά των σύγχρονων γυναικών δεν περιορίζεται στον αναπαραγωγικό κοινωνικό ρόλο. Οι γυναίκες επιτρέπουν τη διαπλέκουν στις επιστήμες και στα γράμματα, στις τέχνες, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ξεχωρίζουν ως ευφυείς επιχειρηματίες, έχουν αναλάβει ρόλους, κλειδιά στην πολιτική και στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και προσφέρουν ως εταιρεότητες σε κάθε προσπάθεια για την απάλυνση του ανθρώπινου πόντου. Δυστυχώς όμως, η θέση της γυναίκας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε και υποδόθευε στις συνεχικές αντιλήψεις της ίδιας της καθημερινότητας έχουν γίνει προκοπές για την ουσιαστική και απόλυτη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής. Το καθηκητικό νομικό πλαίσιο που κατοχύρωνε τα βασικά δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας στην αγορά εργασίας και προσθέτει την δυνατότητα σήμερα έχει στην ουσία αδρανοποιηθεί στον χώρο της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης αγοράς όπου οι εργοδότες καταστατηγούν κάθε έννοια κοινωνικού κράτους και κάτω από την ελευθερία των ελληνικών οργανισμών της πολιτείας δυσχεραίνουν τη θέση της ελληνίδας μητέρας εργαζόμενης σε υπάρχοντας συνθήκες και απαιτήσεις εργασίας πολύ μακριά από όσα προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και οι διεθνείς συμφωνίες. Η σημερινή Ελλάδα της κρίσης περιμένει πολλά από τις γυναίκες που έχουν ψυχική δύναμη, προοδευτικότητα και ευελιξία πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών, γι' αυτό όμως η καθημερινή έχει περισσότερους του ενός ρόλου μέσα στην οικογένεια. Εμείς ως Δήμος έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τις γυναίκες γιατί πιστεύουμε στην προσφορά τους και στις ιδιαίτερες δυνάμεις τους και θα σταθούμε πλάι σε κάθε πρωτοβουλία που προάγει και διασφαλίζει την ευρυκότερη παρουσία στο κοινωνικό σύνολο μέχρι τη στιγμή όπου η ισότητα μεταξύ των γυναικών θα γίνει πραγματικότητα μέχρι την ημέρα όπου οι γυναίκες θα σταματήσουν να γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης και αποδείκτες βίας και σεξιστικών συμπεριφορών. Άλλωστε η μεγάλη μας πόλη χρωστάει πολλά και σε πολλές γυναίκες που άλλες βρίσκονται απόψε μέσα σε αυτή την αίθουσα για να βραβευτούν για την προσφορά τους στην εξέλιξη του κόσμου μας και άλλες που προσφέρουν καθημερινά και αγώνιστα σαν να παλήσουν στην πατρίδα μας τους μητέρες ή στις καθημερινές της ζωής. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και φίλοι, για το Δήμο Φιλής που πριν λίγο καιρό ξεκίνησε ένα μεγάλο αγώνα, ο οποίος θα είστε σίγουροι θα είναι επιφόρος, για τη ζωή και το μέλλον μας, έναν αγώνα ενάντια στο περιβαλλοντικό μεσαίωνα, ενάντια στο τελευταίο απαρχάλ που έχει μείνει στην Ευρώπη, στο περιβαλλοντικό μεσαίωνα των εργοστασίων καύσης, που ετοιμάζονται κάποιοι να εγκαταστήσουν στη γη μας, η παρουσία των γυναικών είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Είναι δομική σημασία για την επιτυχία του κινητοποιήσεώ μας, καθώς και οι γυναίκες και η νεολαία έχουν αυτή ακριβώς τη ψυχική δύναμη που χρειάζεται κάθε μεγάλος αγώνας για να πετύχει. Εύχομαι από καρδιάς τα όσα θα υποθούν απόψε από τις αξιότατες εκπροσώπους του γυναικείου φύλου που βρίσκονται ανάμεσά μας να ανοίξουν νέους δρόμους και να προβληματίσουν προοδευτικά
κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο για το μέλλον της γυναίκας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ.